Στις Ηνωμένες Πολιτείες μεταβαίνει ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών. Ο Ευκλήδης Τσακαλώτος θα ξεκινήσει από τη Βοστόνη, όπου θα έχει επαφές με εκπροσώπους επενδυτικών εταιριών. Στη συνέχεια θα μεταβεί στην Ουάσιγκτον για την νεαρινή σύνοδο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Η σύνοδος είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για την Ελλάδα. Οι τελευταίες εκτιμήσεις του Ταμείου θα καθορίσουν τη στάση του για τη συμμετοχή στο ελληνικό πρόγραμμα, την απομείωση χρέους και την εφαρμογή των προληπτικών μέτρων. Ακόμα πιο κρίσιμη θα είναι η συνεδρίαση του Washington Group, όπου θα συζητηθεί το αίτημα για απομείωση του ελληνικού χρέους. Από το Καστελόριζο, ο Αλέξης Τσίπρας επανέλαβε ότι η Ελλάδα θα οδηγηθεί σε καθαρή έξοδο από τα προγράμματα. Λέω να αφήνουμε πίσω τις μεγάλες δυσκολίες και βρισκόμαστε στην τελική ευθεία για την οριστική και αμετάκλητη έξοδό μας, για την καθαρή έξοδο, καθαρή όπως ο καθαρός ουρανός του Καστελορίζου. Ο Επίτροπος Οικονομικών Υποθέσεων, Πιέρ Μοσκοβισή, σε συνέντευξή του διευκρίνησε ότι θα πρέπει να υπάρξει ένας κατάλληλος τύπος εποπτείας της Ελλάδας μετά το πρόγραμμα, καθώς πολλές από τις δεσμεύσεις θα εξακολουθήσουν να υλοποιούνται πολύ καιρό μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος.